Στην Ελλάδα, κατά την διενέργεια του τουρκικού δημοψηφίσματος, ψήφισαν 797 άτομα από τους 10.556 εγγεγραμμένους στην Κομωτινή, την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Ρόδο, από τους οποίους το 22,62% ψήφισε ναι και το 77,38% ψήφισε όχι. Στην Κομωτινή υπερίσχυσε το ναι, καθώς ψηφίστηκε με 59,09% και όχι με ποσοστό 40,91%. Τι να πω, αυτοί ψηφίζουν. Εγώ τι να απαντήσω. Δεν θα αλλάξει κάτι για εσάς, φαίνεται. Για μένα τι να αλλάξει. Είχε φανεί η υπερτερότητα του Ερντογάν, αλλά δεν πρέπει να μας αγγίζει εμάς εδώ σε μειονότητα. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, όχι, είτε έτσι είτε αλλιώς, εδώ όχι, δεν νομίζω ότι. Όχι, όχι. Εμείς ανήκουμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα με άλλους θεσμούς. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Δεν ασχολούμαι. Όπως και να βγει, εμένα το ίδιο είναι. Αδιάφορος φαίνεται να αφήνει το τελικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Τουρκία τους Έλληνες μουσουλμάνους που κατοικούν στη Θράκη. Δεν μας αφορά εμάς. Γιατί? Γιατί εμείς ζούμε στην Ελλάδα. Τι δουλειά έχουμε με εδώ? Συγχαρητήρια για τουρκικό λαό. Καλά τα γίνει για τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα έχει πολύ. Έχει καμιά διαφορά μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας αυτό το αποτέλεσμα? Όχι, τίποτα δεν γίνεται με Τουρκία και Ελλάδα. Φίλοι είναι, αδέλφια είναι. Θέλουμε σταθερές κυβερνήσεις, δεν θέλουμε αναταράξεις τριγύρω μας και πιστεύω ότι είναι η επιλογή δικιά τους. Σεβόμαστε την επιλογή του κάθε λαού.